Από τη στιγμή που έχω στα χέρια μου ταυτόχρονα το Poco F5 Pro και το Poco F5, τα δύο νεότερα και καλύτερα τηλέφωνα της εταιρείας, ήταν μάλλον αναμενόμενο ότι θα έρθει το συγκεκριμένο συγκριτικό βίντεο μεταξύ των δύο συσκευών για να δούμε τις μικρές έτσι κι αλλιώς διαφορές που υπάρχουν, διαφορές που είναι ακριβώς αυτές που πρέπει, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, με δεδομένη και τη διαφορά στην τιμή πώλησης. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, με ένα ακόμα συγκριτικό, στο οποίο θα δούμε, όπως είπα ήδη, αναλυτικά σε ποιους τομείς διαφέρει το κορυφαίο Poco F5 Pro από το αντίστοιχα πολύ καλό Poco F5 της εταιρείας. Δύο συσκευές που στο σύνολό τους, σε επιδόσεις, σε χαρακτηριστικά και σε κάμερα, μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον, είναι απόλυτα ικανοποιητικά για τα χρήματα που κοστίζει το καθένα. Και για να ξεκινήσω όπως πάντα με αυτό που έχει σημασία, με την τιμή πώλησης δηλαδή, το Poco F5 Pro έρχεται στη χώρα μας στα 649 ευρώ για την έκδοση με 256 GB αποθηκευτικού χώρου και 12 GB μνήμης RAM, ενώ το απλό, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, Poco F5 είναι στα 499 ευρώ, και αυτό όμως για μια αντίστοιχη έκδοση με 256 GB αποθηκευτικού χώρου και επίσης 12 GB μνήμης RAM. Σε αυτό το κομμάτι και τη διαθέσιμη μνήμη RAM και του αποθηκευτικού χώρου, εκτός του ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ τους, και οι δύο συσκευές προσφέρουν πραγματικά ό,τι περισσότερο είναι δυνατόν για τα χρήματα που κοστίζουν. Τώρα, παραδοσιακά σε βίντεο αυτού του είδους, βλέπουμε πρώτα την οθόνη, στη συνέχεια τις κάμερες και μετά τη διαφορά που υπάρχει στις επιδόσεις μεταξύ των συσκευών που συμμετέχουν. Εδώ λέω να αλλάξω λίγο τη σειρά και να δούμε πρώτα ό,τι έχει να κάνει με το hardware των δύο συσκευών για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Και ο Snapdragon 8 Plus Gen 1 επεξεργαστής της Qualcomm στο εσωτερικό του Poco F5 Pro είναι μέχρι και σήμερα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σε απόδοση αλλά και σε συνολική συμπεριφορά. Το απλό Poco F5 όμως έχει στο εσωτερικό του τον νέο Snapdragon 7 Plus Gen 2, έναν επεξεργαστή που στο σύνολο σχεδόν των επιδόσεων που προσφέρει έχει μια πολύ μικρή διαφορά από τον επεξεργαστή στο κορυφαίο μοντέλο της σειράς, και μια διαφορά η οποία πρακτικά σε καθημερινή χρήση δεν είναι απαραίτητα ορατή. Και πάμε να δούμε με λίγο περισσότερο τεχνικές λεπτομέρειες. Έχω κάνει το βίντεο, το θυμίζω για μία ακόμα φορά, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η πολύ μικρή διαφορά σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις μεταξύ τους. Συνολικά και οι δύο επεξεργαστές έχουν 8 πυρήνες επεξεργασίας. Ο ένας από αυτούς είναι ο Cortex H2, αν θέλει να το πει κανείς, ολοκληρωμένα της ARM. Στον Snapdragon 8 Plus Gen 1 η συχνότητα λειτουργίας είναι στα 3 GHz και στον Snapdragon 7 Plus Gen 2 είναι ελάχιστα χαμηλότερη, στα 2,92 GHz. Από εκεί και πέρα, οι δύο επεξεργαστές έχουν πολλές ακόμα ομοιότητες. 3,7-10 πυρήνες επεξεργασίας, οι οποίοι είναι και στις δύο συσκευές στα 2,5 GHz, και 4 ακόμα χαμηλότερες απόδοσεις αλλά και με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας α510, οι οποίοι έχουν και πάλι και στις δύο συσκευές ακριβώς την ίδια συχνότητα λειτουργίας στο 1,8 GHz. Και επειδή ακριβώς η διαφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο επεξεργαστών είναι πραγματικά πολύ μικρή, δεν υπάρχει και κανένας εύκολος τρόπος να τη δει κανείς στην πράξη, ακόμα και αν προσπαθήσει να τη μετρήσει μέσω κάποιου benchmark. Έχω στην οθόνη και των δύο συσκευών το αποτέλεσμα από το Geekbench. Ένα benchmark που θα το πω ακόμα μία φορά είναι ότι πιο αντιπροσωπευτικό υπάρχει στο να μετρήσει σωστά την απόδοση που έχουν συνολικά οι πυρήνες επεξεργασίας σε οποιοδήποτε τηλέφωνο. Θυμίζω εδώ ότι αριστερά είναι το Poco F5 Pro, και το θυμίζω αυτό γιατί το αποτέλεσμα που πετυχαίνει το απλό Poco F5 φαίνεται να είναι λίγο μεγαλύτερο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το multicore, ενώ αντίστοιχα στο single core performance, που το Geekbench δοκιμάζει την απόδοση του ισχυρότερου H2 πυρήνα επεξεργασίας στο εσωτερικό τους, η διαφορά είναι πολύ μικρή υπέρ του Poco F5 Pro, και είναι τόσο μικρή όσο θα περίμενε κανείς, με δεδομένη και την πολύ μικρή αντίστοιχα διαφορά στη συχνότητα λειτουργίας τους. Και ένα ακόμα πολύ αντιπροσωπευτικό και αντικειμενικό benchmark είναι το PC Mark, το οποίο μετράει συνολικά την απόδοση των δύο συσκευών, και εδώ αντίστοιχα η διαφορά είναι πολύ μικρή μεταξύ τους, αφού βλέπουμε ότι το 13.855 score στο απλό Poco F5 διαφέρει ελάχιστα, και όχι με κάποιο σημαντικό και πρακτικό τρόπο, από το 14.657 που είναι το score στο αυτού Poco F5 Pro. Με οποιονδήποτε τρόπο λοιπόν και αν μετρήσει κανείς την απόδοση μεταξύ των δύο συσκευών, η διαφορά είναι πολύ μικρή, με εξαίρεση τον τομέα των γραφικών που θα δούμε στη συνέχεια. Και επειδή για ακόμα μία φορά θυμίζω ότι εγώ κάνω το συγκεκριμένο βίντεο και ναι, μου αρέσει να αναφέρομαι σε τεχνικά χαρακτηριστικά, στο εσωτερικό των δύο συσκευών η GPU, η κάρτα γραφικών, έχει πάλι μία πολύ μικρή διαφορά. Για τον νεότερο Snapdragon 7 Plus Gen 2 υπάρχει η Adreno 725 GPU της Qualcomm προφανώς, και για τον Snapdragon 8 Plus Gen 1 η αντίστοιχα Adreno 730. Όπως δηλώνει και η πολύ μικρή διαφορά στην ονομασία τους, αριθμητικά τουλάχιστον, αντίστοιχα και η διαφορά στην απόδοση είναι πραγματικά μικρή μεταξύ τους. Το 3D Mark, το θυμίζω και αυτό και ακόμα μία φορά, είναι ένα πολύ πιο αντικειμενικό, αντιπροσωπευτικό και ρεαλιστικό benchmark, έστω και αν οι επιδόσεις, μάλλον το πόσο απαιτητικό είναι σαφώς υψηλότερο από οποιοδήποτε παιχνίδι μπορεί να βρει κανείς.
Έτσι λοιπόν και εδώ σε όλα τα τεστ που έχει διαθέσιμα το 3D Mark βλέπουμε πόσο μικρή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο συσκευών σε όλες τις περιπτώσεις και πρακτικά για ακόμα μια φορά να πω ότι και σε αυτό το τομέα δεν είναι διαφορά την οποία μπορεί κάποιος να δει στην πράξη σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Και για να κλείσουμε το κομμάτι των τεχνικών χαρακτηριστικών και επειδή η Xiaomi και η Poco σε κάποιες συσκευές κάνουν κάτι το οποίο θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει, εδώ και τα δύο τηλέφωνα έρχονται με το MIUI 14, την νεότερη έκδοση του γραφικού περιβάλλοντος της Poco και της Xiaomi και πάλι, και κάτω από αυτό βρίσκεται και στο Poco F5 και στο Poco F5 Pro το νεότερο μέχρι στιγμής επίσημα διαθέσιμο Android 13 λειτουργικό σύστημα της Google. Και αφού καλύψαμε το κομμάτι των επιδόσεων, που όπως είδαμε η διαφορά είναι πραγματικά πολύ μικρή μεταξύ των δύο συσκευών, πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τις διαφορές που έχει η οθόνη των δύο τηλεφώνων. Εδώ οι διαφορές είναι περισσότερες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά πολύ συγκεκριμένους τομείς. Αρχικά, σε ό,τι αφορά το μέγεθος, και το Poco F5 Pro και το Poco F5 έχουν μία οθόνη με διαγώνιο στις 6,67 ίντσες, ενώ και το πλαίσιο γύρω από την οθόνη και στα δύο τηλέφωνα είναι εντυπωσιακά μικρό, κάτι που προφανώς είναι μάλλον αναμενόμενο και μία σοβαρή απέτηση σε συσκευές που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία τιμής, κάτι που δυστυχώς δεν ισχύει όμως για όλες τις εταιρείες, ειδικά για ένα πολύ συγκεκριμένο ανταγωνιστή που κοστίζει ακριβώς όσο και το απλό Poco F5. Η σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο τηλεφώνων είναι η ονομαστική ανάλυση της οθόνης τους, ή μάλλον μία από τις σημαντικές διαφορές, αφού η οθόνη στο Poco F5 Pro έρχεται με ανάλυση στα 3200x1440 pixel, ενώ αυτή στο απλό, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, Poco F5 είναι ένα Full HD panel με ονομαστική ανάλυση στα 2400x1080 pixel. Αν έχει κανείς τα δύο τηλέφωνα τώρα το ένα δίπλα στο άλλο, όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, και αν προσπαθήσει, θα δει μια διαφορά μεταξύ τους, η οποία όμως δεν είναι και πάλι ιδιαίτερα σημαντική σε ό,τι αφορά όμως το τεχνικό κομμάτι. Με τον τρόπο αυτό, μάλλον με την υψηλότερη ανάλυση οθόνη του, το Poco F5 δικαιολογεί και τα επιπλέον χρήματα που κοστίζει. Και για να κάνω λίγο πιο ενδιαφέρον το συγκριτικό σε ό,τι αφορά την οθόνη, έχω εγκαταστήσει την εφαρμογή του Display Tester και θα δούμε ακριβώς την ίδια φωτογραφία στην οθόνη των δύο συσκευών. Βλέπουμε ότι και πρακτικά δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά στη χρωματική απόδοση. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως το απλό Poco F5 έχει λίγο πιο ζεστά χρώματα και λίγο πιο έντονα, και πάλι όμως όταν έχει κανείς τις δύο συσκευές τη μία δίπλα στην άλλη, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να βρει κάποια διαφορά μεταξύ τους η οποία να είναι ουσιαστική. Σε ό,τι αφορά την αναπαραγωγή βίντεο και προφανώς και εδώ τη χρωματική απόδοση στην οθόνη των δύο συσκευών, και το Poco F5 Pro και το Poco F5 υποστηρίζουν εκτός του HDR10+ και το πάντα πολύ χρήσιμο Dolby Vision HDR πρότυπο, το οποίο θυμίζω για ακόμα μια φορά είναι σχεδόν απαραίτητο σε streaming υπηρεσίες όπως το Netflix, το Amazon Prime αλλά και το Disney Plus. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσω ταυτόχρονα στις δύο συσκευές το συνηθισμένο πλέον HDR βίντεο. Να δούμε ότι εδώ υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά χρωματικά μεταξύ των δύο συσκευών. Μια διαφορά που οφείλεται περισσότερο στο πώς προσαρμόζουν αυτόματα τη χρωματική απόδοση της οθόνης. Και φυσικά, να μην ξεχάσω, να δούμε και τα στερεοφωνικά ηχεία των δύο τηλεφώνων. Να ξεκινήσω με το Poco F5 Pro. Το οποίο έχει δύο πραγματικά πολύ καλά σε ένταση και ποιότητα ηχεία, αντίστοιχα τώρα και το απλό Poco F5. Τώρα εδώ υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο συσκευών, η οποία μπορώ να πω ότι είναι και μεγαλύτερη από ό,τι προσωπικά περίμενα και εγώ. Τα ηχεία στο απλό Poco F5 έχουν πραγματικά πολύ καλή ένταση, όχι απαραίτητα όμως το ίδιο καλή ποιότητα με το καλύτερο μοντέλο της σειράς, ενώ επειδή όπως έχουμε δει και σε άλλο βίντεο, το απλό Poco F5 είναι κατασκευασμένο από πλαστικό στο σύνολό του, συντονίζει λίγο περισσότερο το σύνολο της συσκευής όταν χρησιμοποιούμε τα ηχεία στη μέγιστη έντασή τους. Και δύο ακόμα πολύ μικρές παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά την οθόνη πριν δούμε στη συνέχεια τις κάμερες στο πίσω μέρος των δύο συσκευών. Αρχικά η οθόνη και στα δύο τηλέφωνα έρχεται με ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz και στα δύο μπορεί να προσαρμόσει το ρυθμό ανανέωσης αυτό ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ανάμεσα σε 60, 90 και 120 Hz, και εδώ ίσως μέχρι ένα σημείο θα περίμενε κανείς κάτι περισσότερο από το Poco F5 Pro επειδή χρησιμοποιεί ένα συνολικά ανώτερο τεχνικά AMOLED panel. Παρ' όλα αυτά ουσιαστικά δεν χρειάζεται και κάτι περισσότερο σε καθημερινή χρήση, ειδικά σε συσκευές αυτής της κατηγορίας, αφού ρεαλιστικά στα 650 ευρώ που κοστίζει το κορυφαίο μοντέλο δεν υπάρχει κανένα τηλέφωνο σε επίσημη τιμή πώλησης που να έχει ένα μεγαλύτερο εύρος προσαρμογής του ρυθμού ανανέωσης της οθόνης του. Και τέλος, η μοναδική πρακτική μέχρι σημείο διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο συσκευών είναι η τοποθέτηση του αισθητήρα αποτυπωμάτων στο Poco F5 Pro. Όπως βλέπουμε, άλλωστε αυτός ο αισθητήρας είναι ενσωματωμένος στην οθόνη του, είναι γρήγορος και αξιόπιστος, διαβάζει πάντα το αποτύπωμα με την πρώτη προσπάθεια, είναι τοποθετημένος ίσως λίγο χαμηλότερα από το ιδανικό και πάλι μέχρι σημείο αυτό συνηθίζεται.
Τώρα, το απλό Poco F5 έχει τον αισθητήρα αποτυπωμάτων ενσωματωμένο στο power button στη δεξιά πλευρά του, όπως και πολλά άλλα τηλέφωνα της Poco και της Xiaomi. Προφανώς στην κατηγορία τιμής που ανήκει το τηλέφωνο, η εταιρεία δεν μπορεί να τον ενσωματώσει στην οθόνη του Poco F5 και να χρησιμοποιήσει έναν αισθητήρα που σε αυτό το κόστος να είναι αντίστοιχα ικανός και γρήγορος. Μικρή διαφορά μεταξύ τους είναι και θέμα συνήθεια, συγγνώμη, μέχρι σημείο. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ακόμα λεπτομέρεια με την οποία το κορυφαίο Poco F5 Pro δικαιολογεί τα επιπλέον χρήματα που κοστίζει. Η συζήτηση τώρα για την κάμερα στο πίσω μέρος του Poco F5 και του Poco F5 Pro θα είναι σχετικά σύντομη για έναν πολύ απλό λόγο. Τα δύο τηλέφωνα έχουν πρακτικά ακριβώς τις ίδιες τρεις κάμερες στο πίσω μέρος τους. Η βασική από αυτές χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα της OmniVision με ονομαστική ανάλυση στα 64 MP και ένα μεγαλύτερο από το συνηθισμένο τουλάχιστον φυσικό μέγεθος για τον αισθητήρα αυτό. Η κάμερα έχει optical image stabilization και στις δύο συσκευές και με εξαίρεση μια ελάχιστη πολύ μικρή διαφορά στην επεξεργασία των δεδομένων από οποιαδήποτε κάμερα. Λόγω του διαφορετικού επεξεργαστή στο εσωτερικό τους, οι δύο συσκευές βγάζουν πρακτικά το ίδιο καλές φωτογραφίες. Αντίστοιχα τώρα και η δεύτερη κάμερα, αυτή με τον Ultra Wide φακό και στα δύο τηλέφωνα έχει χαμηλή πλέον για τα δεδομένα του 2023 ονομαστική ανάλυση στα μόλις 8 MP και αυτή ίσως ενοχλεί περισσότερο στο Poco F5 Pro που είναι και το ακριβότερο από τα δύο τηλέφωνα. Στην πράξη όμως και πάλι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους. Και δυστυχώς η τρίτη κάμερα, η οποία δεν τονίζεται ιδιαίτερα στο σχέδιο στο πίσω μέρος και των δύο συσκευών, είναι μια μάκρο κάμερα με ανάλυση στα 2 μόλις MP και μια κάμερα που επειδή δεν έχει autofocus, κάτι που δυστυχώς συνηθίζεται σε κάμερες αυτού του είδους, απαιτεί να πετύχουμε ακριβώς τη σωστή απόσταση από αυτό που θέλουμε να φωτογραφίσουμε για να βγάλουμε μια σχετικά κοντινή φωτογραφία. Θα καταφέρω όμως και δεν θα ξεχάσω να αναφέρω ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο τηλεφώνων σε ό,τι αφορά την εγγραφή βίντεο. Το Poco F5 Pro έχει τη δυνατότητα να γράψει βίντεο σε ανάλυση 8K με έστω και 24 καρέ το δευτερόλεπτο, ενώ σε ανάλυση 4K μπορεί η εγγραφή να γίνει με 30 ή 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Το αφήνω προς το παρόν στην άκρη, στο απλό Poco F5 τόνα, να δούμε ότι οι επιλογές αυτές διαφέρουν. Η διαθέσιμη ανάλυση είναι σε 4K με 30 καρέ το δευτερόλεπτο, σε 1080p με 30 και 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Είναι λίγο διαφορετικές και πιο περιορισμένες οι επιλογές, κάτι που μέχρι σημείο έχει γίνει τεχνητά από την εταιρεία για να διαφέρουν τα δύο τηλέφωνα μεταξύ τους. Και σε ό,τι αφορά την μπαταρία, τώρα υπάρχουν πολλές ομοιότητες και μερικές πολύ συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ των δύο τηλεφώνων. Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι στις 5000 mAh και για το Poco F5 Pro και για το Poco F5 και η απόδοσή της στην πράξη είναι όχι απαραίτητα ίδια, αφού αν κάποιος εκμεταλλεύεται την πλήρη ονομαστική ανάλυση της οθόνης στο κορυφαίο από τα δύο μοντέλα της σειράς, η κατανάλωση ενέργειας είναι ελάχιστα αυξημένη και η διαφορά στην απόδοση εξαρτάται προφανώς από τις απαιτήσεις που έχει κάνει σε καθημερινή χρήση. Από εκεί και πέρα, σε όλες τις υπόλοιπες δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας, προφανώς δεν υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ των δύο συσκευών, όπως δεν υπάρχει αντίστοιχα διαφορά και στην ταχύτητα φόρτισης, και τα δύο φορτίζουν με 67 W με ένα φορτιστή που περιλαμβάνεται κανονικά στη συσκευασία τους. Το Poco F5 Pro όμως υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση με 30 W, που όχι μόνο είναι κάτι σπάνιο ή όχι τόσο συνηθισμένο σε τηλέφωνα της Poco, είναι και πιο γρήγορος ρυθμός ασύρματης φόρτισης από πολλά ακόμα και ακριβότερα τηλέφωνα άλλων εταιριών. Και για να κλείσω όπως πάντα το συγκεκριμένο βίντεο με μια αναφορά στην εξωτερική κατασκευή και το σχεδιασμό των δύο τηλεφώνων, το απλό Poco F5 είναι κατασκευασμένο από πλαστικό στο σύνολό του και η πίσω επιφάνεια και το πλαίνο του μέρος είναι κατασκευασμένο, όπως είπα ήδη μάλιστα, από πλαστικό, κάτι που όταν κρατάει κανείς το χέρι του είναι αισθητό στην αίσθηση και στο βάρος που έχει η συσκευή. Αφήνω κάτω το απλό Poco F5 γιατί το Poco F5 Pro είναι κατασκευασμένο από γυαλί στο πίσω μέρος του, ένα υλικό το οποίο έχει σαφώς καλύτερη αίσθηση ποιότητας και πιθανόν αντοχή μέχρι ένα σημείο, αν και είναι γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η γυαλιστερή πίσω επιφάνεια στο απλό Poco F5 δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα στο να καλύπτει τις γρατζουνιές. Αντίστοιχα τώρα η συσκευή στο πλαϊνό μέρος είναι και εδώ κατασκευασμένη από πλαστικό και στο Poco F5 Pro όμως το πλαϊνό του μέρος είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, εδώ υπάρχει μια ομοιότητα μεταξύ των δύο συσκευών, ενώ και στις δύο συσκευές το πίσω αυτό μέρος έχει μια ελάχιστα μικρή καμπύλη που τα κάνει να κάθονται σαφώς καλύτερα και πιο ευγενικά στο χέρι, είναι λίγο πιο έντονη στο Poco F5 Pro. Και οι δύο συσκευές, όπως φαίνεται εδώ και αρκετή ώρα στο βίντεο, ακριβώς επειδή έχουν μια γυαλιστερή επιφάνεια στο πίσω μέρος τους, αποτυπώνουν αρκετά έντονα τις δαχτυλιές. Όπως είπα λοιπόν και στην αρχή του βίντεο, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο συσκευών, κάποιες από αυτές είναι πιο σημαντικές, όπως είναι ίσως μέχρι σημείο η διαφορετική τους οθόνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως και τα δύο τηλέφωνα είναι περισσότερο από ικανοποιητικά για τα χρήματα που κοστίζουν και ειδικά το απλό Poco F5 στα χρήματα που έρχεται επίσημα στη χώρα μας και πάλι σε σύγκριση με έναν πολύ συγκεκριμένο ανταγωνιστή από μια άλλη Κορεάτικη εταιρεία, είναι ένα σημαντικά πιο ολοκληρωμένο τηλέφωνο.
Όποιον επιλέξει λοιπόν κανείς ανάμεσα στο Poco F5 Pro και το απλό Poco F5 θα πάρει σίγουρα όσο περισσότερα μπορεί για τα χρήματα που κοστίζουν τα δύο τηλέφωνα και οι διαφορές μεταξύ τους είναι σε μεγάλο βαθμό ακριβώς αυτές που δικαιολογεί και η διαφορά στην τιμή πώλησης. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι σίγουρα πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!